που αφορά την παρουσίαση δύο τραγουδιών και την άλλη την ιδιότητα του Γιάννη Βασιλόπουλου, αυτή που τον καθιστά καλλιτεχνικό τέρμα τον Αντώνη, δύο τραγούδια. Δύο τραγούδια, όπως είπε και ο Αντώνης, το ένα έχει τίτλο Αποφύτηση και το δεύτερο Ανοιχτό βιβλίο. Θα με επιτρέψετε λοιπόν να σας συστήσω και τις ερμηνεύτριες. Είναι η Δήμητρη Σελεμίδου. Η Δήμητρη Σελεμίδου είναι 16 ετών. Έρχεται από τη Φλόρινα, διακρίθηκε στην ακρόαση νέων ερμηνευτών της μικρής Άρτη και η Πολυξένικα Άρτη. Πολυξένικα επίσης 18 ετών. Και εμείς θα σας παραχωρήσουμε τα φώτα και το χώρο που χρειάζονται για να πούμε τα δύο τραγούδια. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με τον Γιάννη για να είναι στη διάθεσή σας να υπογράψετε τα βιβλία, να τον χαρείτε από κοντά, να του μιλήσετε και να συζητήσετε ό,τι θέλετε.
Ξέρετε πως κρύβεστε στα μάτια μου, όμως γίνεστε το πιο ανοιχτό βιβλίο. Τις μάσκες κατεβάζετε και όλοι οι ίδιοι μοιάζετε. Του βίου το σχολείο. Βιαστείτε να κρυφτείτε, γιατί ίσως να βρεθείτε σε στίχου, σε τραγούδι, σε πείμα ή πεζό. Βιαστείτε κι αν σωθείτε, κάθε ζωή που ζείτε αφήστε την να φύγει προτού τη βρω εγώ. Ανάμεσα σας πέρασα για να ξεφύγω, γέρασα. Μεγάλωσα και φόρεσα σπασμένο πρόσωπο. Σαν δούριος ήχος έζησα ως αντίκρισα σε ένα κλειστό βιβλίο. Βιαστείτε να κρυφτείτε, γιατί ίσως να βρεθείτε σε στίχου, σε τραγούδι, σε πείμα ή πεζό. Βιαστείτε κι αν σωθείτε, κάθε ζωή που ζείτε αφήστε την να φύγει προτού τη βρω εγώ. Βιαστείτε να κρυφτείτε, γιατί ίσως να βρεθείτε σε στίχους, σε τραγούδι, σε πείμα ή πεζό. Βιαστείτε κι αν σωθείτε, κάθε ζωή που ζείτε αφήστε την να φύγει προτού τη βρω εγώ. Παιδιά, και κάποια ακόμα που πρόκειται να εμφανιστούν στο επόμενο διάστημα είναι φωνές του μέλλοντός μας. Οφείλουμε να τις στηρίξουμε και γι' αυτό νιώθω πάρα πολύ μεγάλη χαρά που είναι κοντά μας η Ελένη Καραίνδρου και ο Αντώνης Αντίπας. Είναι υπέρτατη τιμή και για μας και για εσάς.